Σήμερα σου να είστε μαζί μου, έχω την αγαπημένη μου ηθοποιό Μαρία Φιακά. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Θα δείξουμε ασκήσεις πώς μπορούμε να γυμναστούμε στο σπίτι. Με απλές ασκήσεις, εύκολες για όλο το σώμα. Πόδια, στήθος, πλάτη, χέρια, όλο το σώμα. Μέχρι και κοιλιακούς θα δείξουμε. Μπορείτε να σχολείτε κι εσύ, αν νομίζω, μπορείτε να μου τις πει. Ναι, γυμνάζομαι πάρα πολύ. Κάθε μέρα. Στο σπίτι. Στο σπίτι. Που είναι. Δεν το ακολουθούν πολύ αυτό στην Κύπρο. Δηλαδή, εντάξει, προτιμώ να πηγαίνουν σε γυμναστήριο ή να έχουν κάποιο λογό γυμναστή. Χρειάζεται άτομο το οποίο να είναι τυπικό και να έχει, δηλαδή, έχει στόχους. Οπότε, κάνεις τρεις φορές την εβδομάδα ή καθημερινά. Όχι, κάνω καθημερινά. Δεκάλεπτα, μισή ώρα πόσο. 40 λεπτά. Να είναι δυναμικό. 45 λεπτά καθημερινά με απλές ασκήσεις βασικές. Εντάξει, εμείς θα δείξουμε πιο λίγες. Όμως μπορείτε να συνδυάσετε και να κάνετε μικρές παραλλαγές. Δεν είναι δύσκολο. Φτάνει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες, δηλαδή να προσέξετε τα γόνατα, να μην φύγουν μπροστά, τους αγώνες, τις επεκτάσεις, να αναπνέουμε σωστά. Βασικά να εκτελούμε σωστά την κίνηση, τίποτα άλλο. Μαρία, πάμε να δείξουμε τις ασκήσεις μας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα δείξουμε ένα συνδυασμό ασκήσεων που θα επαναλαμβάνουμε για 20 επαναλήψεις ή όσες φίλες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι χρόνο. Δηλαδή για 30 δευτερόλεπτα εκτελούμε την ίδια ασκήση. Φυσικά η κάθε μία μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό της ρυθμό, το δικό της θέμα. Εντάξει, εμείς θα το κάνουμε γρήγορα. 15 με 20 επαναλήψεις. Ετοίμη τα χέρια στο πλάι, κατεβάζουμε κάτω σκουάτ και πρέπει να προσέχουμε τα γόνατα να μην φεύγουν μπροστά από τα δάχτυλα του ποδιού. Κατεβαίνουμε σκουάτ, ανεβάζω τα χέρια μου, τεντώνω πάνω, σε αρχή μορφή. Ετοιμή να το κάνουμε γρήγορα. Κάτω, μαζεύω, τεντώνω ψηλά. 1, 2, 3 και πάνω. Οπ, οπ, οπ και πάνω. Δεν ξεχνούμε ότι αν αναπνέουμε, προσέχουμε τα γόνατα. Δεν φοβόμαστε να κατεβάσουμε τα χέρια μας ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο. Πολύ καλή εκτέλεση. Επαναλαμβάνουμε συνεχόμενα για 15 επαναλήψεις με 20 ή 30 δευτερόλεπτα η κάθε άσκηση. Έτοιμοι, αφήσουμε τα βαράκια στο πάτωμα. Αφήνουμε βαράκια στο πάτωμα, τεντωμένα τα χέρια μπροστά. Εναλλαγές γόνατα προς την κοιλιά, προς τα μέσα. Σε γρήγορο ρυθμό ή 30 επαναλήψεις ή 30 δευτερόλεπτα. Κάνουμε. Ωραία. Οπότε, αυτό το συνδυασμό το οποίο μπορούμε να τον επαναλάβουμε σε τρία σετ των 20 επαναλήψεων, συνκάνουμε πόδια, ώμους και κοιλιακούς ταυτόχρονα με αερόδια άσκηση. Είναι πολύ καλή τεχνολογία στο πρόγραμμα σου. Λοιπόν, δεύτερο συνδυασμό, προβολές. Προβολές για τα πόδια, η κέφαλα για τα χέρια. Το ένα πόδι μπροστά, το άλλο πίσω, κέντρο βάρος στη μέση. Σκεφτόμαστε συνεχώς το πίσω γόνατο να είναι σε ορθή γωνία. Έτοιμη, λυγίζω προς τα κάτω, πάνω εισπνοή. Εκπνοή στο δύσκολο σημείο. Εισπνοή πάνω. Οπότε γυμνάζουμε. Τετρακέφαλο. Γνωτό. Δικέφαλο. Δικέφαλο βαχιών. 15 επαναλήψεις. Αφήνουμε τα βαράκια κάτω, τεντωμένα τα χέρια μπροστά, παράλληλα το σώμα με το έδαφος, ανοίγω κλείνω πόδια. Τέλεια. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην έχω μεγάλη ταλάντευση του κορμού. Να είναι σφιχτή και η αγκυραχιαίη. Μπράβο. Κάνε πολύ καλή ώρα. 15 με 20 επαναλήψεις και αλλάζουμε πόδι. Ωραία. Έτοιμοι, πάμε για την τρίτη κατά σειρά άσκηση. Παράλληλα τα πόδια, okay, έτοιμοι, ανοίγω στο πλάι, λυγίζει το γόνατο, κατεβάζω τα χέρια μου μέχρι τον αστράγαλο, κλείνω και ανεβάζω ψηλά τον αγκώνα, τον ενεργοποιώ το περτοειδή. Είσαι έτοιμη? Okay. Ναι. Όμως και προσαγωγούς μαζί. Πάμε. Πάμε. Αυτό είναι. Ανοίγω πολύ καλά τα πόδια να νιώθω ότι με τραβάει προς τα μέσα. Ναι, τραβά. Το
άλλο που έχει παραμένει τεντωμένο. Επαναλαμβάνουμε 15 παραλήψεις και αλλάζουμε πόδι. Επειδή είναι ήδη αρκετά έντονη άσκηση, δεν θα βάλουμε κυριακούς ανάμεσα στην επόμενο συνδυασμό. Μεταξύ των δύο ποδιών πρέπει να μην κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε μεταξύ των ασκήσεων το συνδυασμό. Το διάλειμμα μεταξύ των ασκήσεων μπορεί να είναι 30-45 δευτερόλεπτα. Τέταρτος συνδυασμός, ασκήσεις περισσότερο για πλάτη. Ανοιχτά παράλληλα τα πόδια, ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα, όχι πολύ, πολύ λίγο λυγισμένα τα γόνατα, τεντωμένα τα χέρια μπροστά, κατεβαίνουμε μέχρι τα γόνατα, κάτω-κάτω-κάτω σκύβω, προσέχω την πλάτη μου, πολύ λίγο λυγισμένα τα γόνατα, προσέχω την πλάτη μου να είναι επίπεδη. Είναι πολύ σωστά να μην κάνουμε συνήθως αυτή την κύρτωση που κάνουμε στην πλάτη, να είναι επίπεδη. Κατεβαίνουμε κάτω και ξατεντώνω ψηλά, οπότε ενεργοποιώ δικέφαλο και ραχιέδος. Πιο λίγο τα γόνατα, σχεδόν να είναι τεντωμένα τα πόδια, να μην λυγίζουν τόσο πολύ. Έλα, στο. Επαναλαμβάνουμε 15 παραλήψεις. Μένουμε κάτω. Τραβώ ποδηλατική για πλάτη. Οπότε, βλέπουμε ισομετρικά τα πόδια, τετρακέφαλος, δικέφαλος, βουλτός και ενεργοποιώ πλάτη. Έτσι πήγα το αερόβιο, ναι, κυριακούς. Αφήνω κατά και κάτω. Εντωμένα τα χέρια μπροστά, πάλι το στόμα με το έδαφος και τα δύο πόδια στην κοιλιά και πίσω. Επαναλαμβάνουμε 15 παραλήψεις σε 3 σετ. Πέμπτος συνδυασμός. Σκουάτ με κάθεσμα. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καρέκλα στο σπίτι μας. Εντάξει, εμείς έχουμε τον πάγκο εδώ, καθίσματα σκουάτ και ανοίγω τα σαρτήρια μου στο πλάι για ώμους. Πρέπει να κουμπάω, να κάθουμε. Να κάθουμε κανονικά και ανεβαίνω. Μπράβο. Οπότε δίνω περισσότερη επιβάρηση στους γλουτούς. πάμε καλά. Επαναλαμβάνω 15 παραλήψεις και θα το συνδυάσουμε με κοιλιακούς. Δυνάμωσα. Τέλεια. Ωραία, ξαπλωτής. Πηγισμένα από τα αυθυμόνια. Τέλεια στα αυτιά. Έτοιμη. 15 παραλήψεις. Ροκανίσματα. Επόμενος συνδυασμός, γλουτοί με κοιλιακούς. Ετοιμοί, θα ξαπλώσουμε είτε στην καρέκλα σας, είτε στο καναπέ του σπιτιού σας ή ακόμα και στο έδαφος. Μπορούμε να ακούσουμε τα χέρια δεξιά-αριστερά. Να ενωρείται ο κορμός, κλειστά πόδια ενωμένα, με όλο το βάρος κυρίου, πατάω όχι το πέρμα, αλλά το βάρος να είναι στις στέρνες. Ετοιμοί, κατεβαίνει, δεν κάνει κάτω χαμηλά και πιέζω το σταβάνι. Οπότε γυμνάζουμε γλουτούς και δικέφαλο ηλιέρω. Επαναλαμβάνουμε 15 παραλήψεις σε 3 σετ μαζί με τους κοιλιακούς που θα δείξω. Πάμε να δείξουμε τους κοιλιακούς. Κάθεσε. Χέρι εδώ. Ετοιμή. Κατά μπροστά. Οπό να το πάω κάτω. Τσι. Τι. 15 παραλήψεις και μπορούμε να συνδυάσουμε και χέρια. Μετά τους γλουτούς, τους κοιλιακούς, μπορούμε να βάλουμε και χέρια για να δουλέψουμε κυκλικά. Και να επαναλαμβάνω τον κύκλο μας 3 φορές. Χέρια στήριξη εδώ, πόδια μου πλακούν μπροστά, πατούν μπροστά τα πόδια και τρικέφαλο. 15 παραλήψεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καρέκλα μας, το τραπέζι μας, το καναπέ, με μανιδίδες σκληρό. Ξεκουραζόμαστε 20 με 30 δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνουμε τις ίδιες 3 ασκήσεις για 3 φορές. Ξεκουράστηκε και εσύ. Λοιπόν, Μαρία μου, ήσουν τέλεια στην εκτέλεση των ασκήσεων. Ελπίζω να τις θυμάσαι να τις κάνεις στο σπίτι σου, αν και ξέρω τι κάνεις.
οτιδήποτε. Πώς σου φάνηκε, δύσκολες, εύκολες? Δύσκολες, δεν μπορώ να πω δύσκολες. Απλές καταλήγες. Ναι, ναι, πρέπει να βάλεις στο μυαλό σου ότι θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Είσαι αποφασισμένος ότι θέλεις να γυμναστείς. Και αφιερώνουμε μισή ώρα τη μέρα στο σπίτι μας με αυτές τις ασκήσεις, δεν είναι δύσκολο. Νομίζω μισή ώρα όλοι μπορούμε να δούμε. Ακριβώς. Απλά είναι καλά να μπορούμε να τη συνδυάζουμε με αερόβια ανάσκηση ή σε συνδυασμό με αυτά που κάναμε σήμερα που ήταν Κυριακή με, αλλά αερόβια. Ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο step, κάποιο σκαλοπάτι, κάτι να κάνουμε αερόβια, όπως τρέξιμο επιτόπου, αερόβια ασκήσεις επιτόπου, σε συνδυασμό με αυτές τις ασκήσεις. Δηλαδή, αν κάνεις τρεις ασκήσεις στη σειρά, αν κάνουμε πόδια, πλάτη και κυριακούς με αερόβιο, τέσσερις ασκήσεις στη σειρά, συγκυκλικά, θα δούμε τεράστια διαφορά στην αντοχή μας και στη σύσφυξη. Εύχομαι να σε δω σύντομα. Στις παραλίες, θα δούμε στις παραλίες της Κύπρου. Με το γυμνασμένο μες στο σώμα. Νομίζω δεν έχεις πρόβλημα. Παρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μας ακολουθούν οι φίλες από το σπίτι. Σίγουρα. Μόλις μας δούμε θα μας ακολουθήσουν οτιδήποτε.